Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Έχουμε έρθει να συναντήσουμε από κοντά τον ομότιμο καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Και όταν λέω σε έναν ιδιαίτερο χώρο, βρισκόμαστε σήμερα... Στο σπίτι του. Κύριε Μάζη, καλησπέρα σα. Καλησπέρα, κύριε Μαζένη. Σα ευχαριστούμε πολύ που μα δεχτήκατε εδώ στο χώρο σα. Χαρά μου. Ε, είναι κάτι ξεχωριστό και όπω είχαμε συζητήσει, θα ήθελα σήμερα να έχουμε μια Διαφορετική κουβέντα σε έναν άλλο χώρο, μακριά από στούντιο, μακριά από ζωντανέ συνδέσει, έτσι ώστε να μπορέσει λίγο η κουβέντα αυτή να είναι πιο ανοιχτή. Γιατί τον τελευταίο καιρό, με πολλέ δηλώσει που έχετε κάνει και με εμφανίσει που έχετε κάνει, τηλεοπτικέ, ραδιοφωνικέ, έχετε πει πράγματα τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον από τη μία πλευρά για κάποιου, αλλά και για κάποιου άλλου ε, έχουν προκαλέσει αντιδράσει ή διαφωνούν και μαζί σα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ε, δεν μπορείς ποτέ να τους έχεις ικανοποιημένου όλους, αλλά ο σκοπός μου δεν είναι να ικανοποιήσω κανέναν. Είναι από τη γνώμη μου. Μάλιστα. Και θέλω να ξεκινήσω... Έχετε δώσει και σε εμά εδώ στο Zoogla στην τηλεόραση τη Zoogla, αρκετέ συνεντεύξει. Έχετε κάνει αρκετέ δηλώσει. Ξεκινήσω από τον Οκτώβριο του 2023. Είχατε πει σε σύνδεση που είχαμε κάνει τότε και δημοσιεύσαμε στο Zoom.gr πω αν η σύγκρουση Ισραήλ-Χαμά τότε, αν στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμά εμπλακεί το Ιράν, τα πράγματα είναι δύσκολα και οδεύουμε προ ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Τον Απρίλιο του 2023, συγκεκριμένα στι 13 Απριλίου, πάλι σε συνέντευξή σα στο Zoom.gr, Είχατε πει, ήταν τότε που το Ισραήλ χτύπησε το Ιράν και, είπα, και είπατε πως αν το Ιράν απαντήσει ε, και όντως απάντησε λίγες μέρες αργότερα. Είχατε πει θα απαντήσει λοιπόν το Ιράν και απάντησε μερικές μέρες αργότερα. Ε, και τώρα... είχα πει ότι mm -hmm. θα είναι κάτι το οποίο θα είναι εικονικό ουσιαστικά mm -hmm. και μάλιστα είχα προβλέψει ότι τα περισσότερα πλήγματα θα πάνε προς την έρημο Νεγκέβ Χωρί να υπάρχουν θύματα, απλώ για να καλύψουν ε, την αξιοπρέπεια του Ιράν. Και είχα χαρακτηρίσει. Και ήμουν ο πρώτο που είχα. γιατί αναρωτιόντουσαν όλοι αν το Ιράν θα απαντήσει σε αυτό το πλήγμα του προξενείου του κτλ. Mm -hmm. Είχα πει ότι το Ιράν είναι υποχρεωμένο να Ναι, απαντήσει. ναι, ναι. Έτσι και έτσι ήταν και, έτσι. και ο τίτλος που είχαμε βγάλει τότε. ήταν ναι. Ότι οπωσδήποτε θα απαντήσει. Τώρα λοιπόν έχουμε έρθει σε μια, σε μια άλλη φάση. Ξεχνάτε κάτι. Ναι, ναι ότι στις 25 Ιουνίου στο διαδικτυακό κανάλι του ΣΤΑΡ... Είχατε πει για το Λίβανο. Είχα πει ότι θα εξελιχθεί σε διακρατικό πόλεμο Ισραήλ-Λιβάνου. Ναι, θα έρθουμε σε αυτό. Όπου θα συμπαρασυρθεί το Ιράν. Όπου θα συμπαρασυρθεί. Θα έρθουμε σε αυτό. Ε, έρχομαι στη φάση σήμερα. Για ποιο λόγο σας το, το ερώτημα, για να σας κάνω mm. το ερώτημα... Ε, Είδαμε ότι περιμένουμε αυτή τη στιγμή, όπω έχει ανακοινώσει το Ισραήλ, ένα χτύπημα από το Ισραήλ προ το Ιράν. Και αυτή τη φορά έχει πει ότι το χτύπημα αυτό θα είναι διαφορετικό. Δεν θα έχουμε ξαναδεί τέτοιο χτύπημα. Εγώ τώρα το ερώτημα είναι το εξή. Εσεί επιμένετε μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει στου τελευταίου δύο-τρει μήνε και από την τελευταία δήλωσή σα, τον Οκτώβριο του 2023. Πότε ήταν, τον Οκτώβριο του 23 δεν ήταν. Ναι. Δεν τη θυμάμαι. Ναι, ναι. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Επιμένετε λοιπόν ότι έχουμε μπει σε τροχιά τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Είστε ακόμα, δηλαδή επιμένετε ακόμα σε αυτήν την άποψη. Όχι, κοιτάξτε, ε, εγώ είχα, δεν είχα ορίσει σαν και καλά mm -hmm. παγκόσμιο πόλεμο. Είχα μιλήσει για περιφερειακό πόλεμο. Βεβαίως, εάν ο περιφερειακός πόλεμος φτάσει να υλοποιηθεί, θα μετεξελιχθεί σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο γιατί δεν είναι μόνο ένα μέτωπο. Mm -hmm. Είναι μια αιστεία μετόπων, κάπου πέντε μέτωπα στη Μέση Ανατολή, μια άλλη αιστεία μετόπων, πολύ σοβαρή, είναι η Ουκρανία. Και εκεί βλέπετε ότι Ευτυχώς και το τονίζω το ευτυχώς γιατί πάντα το τόνιζα, ότι η Δύση δεν είχε ανάψει το πράσινο φως στον κύριο Ζελένσκι για να πλήξει με βαθέα πλήγματα και όπλα τα οποία θα χειρίζονται νατοϊκή αξιωματική μεγάλου βελινεκούς στο εσωτερικό της Ρωσίας. Ασχέτως τι έκανε η, αυτή η ανύπαρκτη ε, στρατηγικά ε, Ευρωπαϊκή Ένωση που ψήφισαν όλοι οι μονορούφοι ε, ναι ναι να χτυπήσει οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε είναι και εκείνε που θα προμηθεύσουν τα συγκεκριμένα όπλα, και οι χειριστέ των οποίων θα χειριστούν τα συγκεκριμένα όπλα, δεν έδωσαν το πράσινο φω. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Μάλιστα, είχα πει εσχάτως και στην Κυπριακή τηλεόραση και στη δική μας ότι δεν θα μου φαινόταν καθόλου παράξενο εάν εν ώψη και των Αμερικανικών εκλογών η Αμερικανική διοίκηση έχει υπόγειες συνομιλίες με τη Μόσχα, ούτω ώστε η Μόσχα να προσπαθήσει να σοφρονίσει το Ιράν και να μην προχωρήσουμε σε μία κλιμάκωση η οποία θα είναι πλέον απρόβλεπτη στο τέλος της. Και όντως βγαίνουν πλέον ειδήσει από το ρεπορτάζ ότι υπάρχει αυτή η παρέμβαση του Βλαδίμηρου Πούτιν προς το Ιράν. Θα μου πείτε γιατί να το κάνουν αυτό οι Ηνωμένε Πολιτείε. Μα είναι σαφές, δεν είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, είναι οι δημοκρατικοί οι οποίοι έχουν εκλογές και οι οποίοι είναι η κυβέρνηση. Και ξέρετε κάτι, εάν πληγεί, και αυτό το είπα πολλές φορές πριν το αρχίσουν να το επαναλαμβάνουν εδώ, ότι εάν πληγεί το Ιράν από ένα τέτοιο πολύ ε, αποτελεσματικό χτύπημα του Ισραήλ και οι Ηνωμένε Πολιτείε αναγκαστούν και λόγω των συμφωνιών που έχουν υπογράψει με το, με το Ισραήλ αλλά και λόγω του ότι το Ισραήλ αποτελεί τον παράγοντα τον εξακτινομένο της ασφάλειάς τους στη Μέση Ανατολή τότε αυτό θα είναι εις βάρος των δημοκρατικών στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και θα είναι εις βάρος, γιατί γιατί ένα μεγάλο μέρο των μουσουλμάνων των Ηνωμένων Πολιτειών ψηφίζουν δημοκρατικούς. Μια ενεργή ε, συμμετοχή των δημοκρατικών στην επίθεση του Ισραήλ στο έδαφος του Ιράν θα είχε καταστροφικές συνέπειες για το εκλογικό αποτέλεσμα εις βάρος των δημοκρατικών στις 5 Νοεμβρίου. Εδώ ναι. λοιπόν τι βλέπουμε, Βλέπουμε μερικά στοιχεία τα οποία συνηγορούν. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε μία διαρροή, λέει, χθες νομίζω το ρεπορτάζ mm -hmm. την εντόπισε, απόρει τον απορρίτων, απόρει απορρίτων εγγράφων, τα οποία παρουσίαζαν σχεδιασμό του Ισραήλ για την επίθεση στο Ιράν. Mm -hmm. Και εγώ σας ερωτώ, σου ρωτήρι είναι το Υπουργείο Εθνική Άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, και έρχομαι σε αυτό, διότι. Που σημαίνει ναι. τι. Να, το, να, να, το mm -hmm. να, πω και αυτή τη φράση. Που σημαίνει τι. Ότι κάποιοι από μέσα από το Υπουργείο Εθνική Αμήνη και βεβαίω και από τι ειδικέ υπηρεσίε, ΔΙΑ κτλ., αφήνουν να γίνουν αυτέ οι διαρροέ, ούτω ώστε το Ισραήλ να αλλάξει σχέδια, να καθυστερήσει κάποιε εβδομάδε, να γίνουν οι εκλογές, να μην συρθούν οι Ηνωμένε Πολιτείες σε αυτού του είδους το χτύπημα και μετά τις εκλογές κάνουμε ό,τι θέλετε. Μάλιστα. Ε, 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 ξέρετε όμως κάτι, ε, ε, έρχομαι σε, σε δημοσιεύματα τα οποία ε, τα, πριν από, από λίγο καιρό, ούτε μια εβδομάδα, για παράδειγμα στο CNN, ανέφερε ότι το χτύπημα αναμένεται να γίνει, δηλαδή αυτό το χτύπημα Ισραήλ. Προ Ιράν, αναμένεται να γίνει πριν τι Αμερικανικέ εκλογέ. Και μάλιστα δημοσιεύανε και τρόπου ε, και συστήματα πολιτικά με του πυράβλου, α πούμε, που είναι να χτυπήσουν. Δημοσιεύανε τον, περίπου τον τρόπο και μάλιστα Μα, λέγανε ε... ότι δεν θα, χτυπ, δεν θα χτυπηθούν και πυρηνικέ εγκαταστάσει. Ε, και αυτό είναι ένα ερώτημα τώρα. Δηλαδή, Εντάξτε, κάποιοι λένε θα γίνει πριν. Το τώρα τι είδαμε. Κα, το τι ναι. λένε οι δημοσιογραφικέ αναλύσει. Mm -hmm. ή οι αναλύσεις των ειδικών, αλλά οικαστικού τύπου θα μου επιτρέψετε να πω. Α, οικαστικού τύπου. Οικαστικού τύπου mm -hmm. δεν μας απασχολεί. Εκείνο που μας απασχολεί είναι οι διαρροές των εγγράφων. Ναι. Τον άκρος απορρεί των εγγράφων. Γιατί εκεί δεν είναι η κασία. Εκεί τι κάνεις. Όταν δημοσιεύεις, αφήνεις να δημοσιευθούν σχέδια επίθεση του Ισραήλ, το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να τα αλλάξει. Για να τα αλλάξει, θα χάσει χρόνο. Και πιθανότατα σημαντικό χρόνο. Μήπως αυτός είναι ο στόχος του διαρρεύσαντος. Ακριβώς. Για να κερδίσουμε αυτές τις δυόμιση εβδομάδες μέχρι τις εκλογές. Τώρα το αν θα γίνει έτσι ή δεν θα γίνει έτσι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Mm -hmm. Εγώ εξετάζω την πρόθεση ναι. αυτή τη εσείς αυτή Εσεί εκτιμάτε, έτσι, για να κάνετε και μια εκτίμηση, δηλαδή από αυτά που βλέπετε για τι πληροφορίε που Δεν μπορώ έπτυξε. να κάνω αυτή τη στιγμή δεν εκτίμηση. Ότι, θα γίνει, το πλήγμα. Ναι. Αυτό είναι βέβαιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή με αυτού του είδου τι παρεμβάσει, γιατί συγγνώμη, πιο σοβαρό αναλυτή θα μπορούσε να φανταστεί ότι το Υπουργείο Εθνική Αμήνη τον είπα, το οποίο δεν φημίζεται για τη μεγάλη αγάπη του προς ένα πυρηνικοποιημένο Ιράν. Για να κερδίσει αυτόν τον χρόνο διαρρέει άκρος απόρριτα έγγραφα και έχει ξεκινήσει έρευνα μάλιστα για να βρούνε και καλά ποιο είναι μάλιστα. αυτός. Ε, ποιος μπορεί να το υπολογίσει. Ωραία. Αυτό. Να σας πάω λοιπόν τώρα από την άλλη πλευρά. Να σας πάω από την πλευρά του Ιράν και θέλω να μου πείτε αν κατά την άποψή σας έτσι όπως έχει αντιδράσει μέχρι στιγμή αυτή τη χώρα. Πιστεύετε πως έχει τη στρατιωτική ισχύ τουλάχιστον να αμυνθεί. Και το ρωτάω αυτό διότι έχουμε δει όταν ήταν να κάνει το χτύπημα να ενημερώνει τι Ηνωμένε Πολιτείε, να ενημερώνει και τη Ρωσία. Δηλαδή, και κάθεται, υπάρχει κόσμο που αναρωτιέται και λέει τι πόλεμη είναι αυτή. Δηλαδή, παίρνω ότι ενημερώνω με κάποιο τρόπο κάποια άλλη δύναμη ότι θα χτυπήσω, μια δύναμη την οποία είναι. Δεν... Εντάξει, η Ρωσία, η Ρωσία είναι πιο κοντά, αλλά τι ενημερώνω τι Πολιτείε και χτυπάω, για ποιο λόγο. Απολύτω λογικό. Πρώτα απ' όλα γιατί μάλιστα. οι Πολιτείε δίνουν τεράστια ποσά mm -hmm. για τον εξοπλισμό του Ισραήλ. Mm -hmm. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, έχουν υπογράψει. Όχι, από την πλευρά του Ιράν. Το Ιράν ενημέρωσε. Α, αυτό λέτε. Ναι. Ρωτάτε ναι, για το Ιράν. Από την πλευρά του Ιράν. Ναι, βεβαίω. Ενημερώνει γιατί... τι Πολιτείε και λέει χτυπάω. Ενημερώνει ναι. τη Ρωσία, χτυπάω. Ναι, γιατί το Ιράν δεν θέλει έναν πόλεμο εναντίον των Πολιτειών γιατί ξέρετε ότι θα το χάσει. Mm. Θα μετατραπεί σε κρατήρα. Μάλιστα. Mm. Λοιπόν, τι λέει. Εμένα ο εχθρός μου είναι αυτός. Δεν θέλω να ανακατευθείτε εσείς. Mm -hmm. Σας ενημερώνω ότι θα απαντήσω, ούτω ώστε να είσαστε, να έχετε λάβει τα δικά σας μέτρα και να μην θεωρείτε ότι εγώ ενεργώ αυτοβούλος και ότι δεν σέβομαι τη διεθνή ισορροπία. Mm -hmm. Στέλνει μήνυμα λοιπόν. Στέλνει mm μήνυμα. -hmm. Αυτό το μήνυμα έχει και ένα δεύτερο κλάδο. Πέστε στους φίλους σας, εσείς στην Ουάσιγκτον, ότι δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτήν την υπόθεση και φροντίστε να τους αποτρέψετε. Το μήνυμα λοιπόν αυτό εν μέρη πιάνει τόπο όπως βλέπετε. Γιατί, το είπατε προλίγου, ο κύριος Μπάιντεν τι λέει. Δεν θέλω να χτυπήσεις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεν θέλω να χτυπήσεις ενεργειακές εγκαταστάσεις. Δύο τα κρατούμενα. Αν αυτά τα δύο τα τηρήσεις, εγώ θα σε βοηθήσω στο απαντητικό σου χτύπημα στο Ιράν απέναντι στα 181 βαλιστικά βλήματα τα οποία δέχτηκε στο εδαφό σου και τα οποία βέβαια καταφέραμε να αναχαιτήσουμε το 95% αλλά το 5% έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει. Τότε mm -hmm. θα σε βοηθήσω, αν χτυπήσεις μόνο δίκτυο στρατιωτικών υποδομών. Mm. Όταν έγινε η συνάντηση, μάλλον η τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου-Μπάιντεν και μετά ακολούθησε... Γιατί θυμάστε είχε προγραμματιστεί μια προηγούμενη με τους δύο ναι. υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία δεν έγινε. Mm -hmm. Είπε ο Νετανιάχου πρώτα θα μιλήσω εγώ και μετά θα πα εσύ. Mm -hmm. Μετά πήγε ο Γκάλαντ, συζητήσανε και τώρα ετοιμάζεται να πάει εκεί ο, ο Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm -hmm. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ε, α, βγαίνει ένα, μια απάντηση του Νετανιάχου η οποία τη λέει Ακούσαμε τις επιθυμίες του κύριου Μπάιντ, ο οποίος είναι ένας σεβαστός σύμμαχος κτλ. Ναι, ναι. Και βεβαίως θα τις σκεφτούμε πολύ σοβαρά, με γνώμονα τα εθνικά συμφέροντα του Ισραήλ. Εν τω μεταξύ τι γίνεται. Υπάρχει μια έντονη δημοσιογραφική φιλολογία, η οποία έχει αρχίσει από το, προ... από το προηγούμενο χτύπημα του Ισραήλ, και η οποία τι λέει στο Λίβανο και η οποία τι λέει. Ότι ο Νετανιάχου δεν ακούει κανέναν. Και εγώ ερωτώ. Ο Νετανιάχου δεν ακούει κανέναν. Και δεν μας ενημέρωσε. Σε δύο περιπτώσεις οι Αμερικανοί μας είπαν mm -hmm. ότι δεν ενημερώθηκαν. Και ότι ενημερώθηκαν μόνο κάποια μια-δυο ώρες πριν. Μάλιστα. Εμένα θα μου επιτρέψετε mm -hmm. να μην το δεχτώ. Μάλιστα. Για να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα μας, ε, θέλω να μου πείτε... Όλα αν... αυτά είναι προεκλογικά κύριε Μαζάνη. Καταλαβαίνω. Ε, θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ε, Σε σύντομη απάντηση Ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα Να ανταποκριθεί στρατιωτικά Ή τουλάχιστον να αμυνθεί από ε, Πιο ισχυρά χτυπήματα Τα οποία ενδεχομένως Να γίνουν Κοιτάξτε αυτή τη στιγμή Πρέπει να λάβουμε υπόψη Ότι υπάρχουν και μεταφορές ε, Οπλικών συστημάτων εδάφους αέρος Από πλευράς Ρωσίας mm -hmm. Στο έδαφος του Ιράν mm -hmm. Από την άλλη μεριά Σαν ισοδύναμο, υπάρχει αυτή τη στιγμή η πλήρης εγκατάσταση του συστήματος ΤΑΑΔ. Πρώτες ε, μονάδες ΤΑΑΔ είχαν πάει από το 19 στο έδαφος του Ισραήλ. Τα του Ιράν λέτε. Στο έδαφος, Α, στο του, έδαφος Ισραήλ. του Ισραήλ, ναι, ναι. Πρώτες μονάδες είχαν πάει το 19. Mm. Οι δεύτερες μονάδες ΤΑΑΔ, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές mm -hmm. μας, είναι αυτό το THAAD. Το σύστημα δηλαδή, το αντιβαλλιστικό, mm -hmm. το αμερικανικό τελευταίου τύπου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να αποτρέψει την επίθεση, την ανταπάντηση του Ιράν στην προσεχή απάντηση του Ισραήλ. Ναι, αλλά σας ρώτησα αν το Ιράν μπορεί Και να. Και η τρίτη είναι ναι. τώρα. Προσέξτε λοιπόν. Τι σημαίνει ότι να ανταποκριθεί το Ιράν, Το Ιράν θα πρέπει να αναχαιτήσει όλες εκείνες τις δυνάμεις πυρός, οι οποίες θα βάλουν στο εδαφός του. Mm -hmm. Μπορεί να το κάνει, κατά την άποψή σας, έχει τεχνολογία το Ιράν. Μα η, που... η άποψή που μου είναι ότι ναι. μπροστά στην Αμερικανική και Ισραηλινή τεχνολογία και τη Βρετανική τεχνολογία, mm -hmm. δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί 100%. Mm -hmm. Θα ανταποκριθεί σε ένα, σε ένα ποσοστό. Άρα οι Ιρανοί γνωρίζουν λοιπόν, κάτι, πάντα σύμφωνα με την απο... ναι. άποψή σας, ότι σε τέτοια χτυπήματα έχουν, δεν, μειονεκτούν. Δεν μπορούν μειονεκτούν. να τα αποκρι... Αυτό είναι σαφές Να, να τα αυτό είναι σαφές Ναι. Άρα έχουν εγκλωβιστεί με λίγα λόγια. Γι' αυτόν τον λόγο προσπαθούν να απεγκλωβιστούν πώ. Κάνοντα επαφέ με τι πετρομοναρχίε του κόλπου. Mm -hmm. Βλέπετε, στείλανε τον Υπουργό Εξωτερικών για να συζητήσει. Και να του πούνε ότι κοιτάξτε, μην αναμειχθείτε εσεί, μην δώσετε ένα αέριο χώρο, μην δώσετε ένα αέριο πληροφορία κτλ στο Ισραήλ την ώρα που θα θέλει να μας τυπήσει γιατί θα αποτελέσετε στόχους. Δηλαδή κάνει το Ιράν ό,τι μπορεί από διπλωματικής πλευράς yeah. για να μπορέσει να μειώσει τις τριβές τις οποίες θα έχει στην αναμενόμενη και θεωρώ και βέβαιη απάντηση του Ισραήλ στο εδαφός του. Yeah. Έκανε ένα λάθος το Ιράν. Δεν αρκέστηκε στην ενίσχυση των βραχιώνων του των παραστρατιωτικών βραχιώνων του όπως η Χαμάς και η Χεσβολά μπήκε το ίδιο μέσα και έριξε βαλιστικούς πυράβλους από 2.000 χιλιόμετρα μακριά στο έδαφος του Ισραήλ πράγμα το οποίο το Ισραήλ δεν έχει κάνει ποτέ για το Ιράν θα μπορούσε δεν το έκανε mm -hmm. εδώ λοιπόν διεύει τον Ρουβίκονα το Ιράν το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο τώρα θα πω να απαντήσει Βλέπετε, είναι πολλοί στρατιωτικοί αναλυτέ οι οποίοι έχουν βάλει στο μικροσκόπιο μια άλλη υπόθεση. Την υπόθεση κατάρρευση του καθεστώτος του Ιράν εκ των έσω λόγω τη στρατιωτική αυτή πίεση και λόγω των συνεπειών ενδεχομένω που μπορεί να υπάρξουν μελλοντικά από τα χτυπήματα του Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο το πιστεύετε κι εσεί, δηλαδή. Είναι... Μεταξύ αυτών ήμουν και εγώ. Mm -hmm. Ότι δηλαδή ο απότερο στόχο τη Δύση. Mm -hmm. Αυτό που λέμε Δύση, ναι. έτσι, και ναι. ξέρετε τώρα εδώ σηκώνει πολύ κουβέντα. Ε, ο απότερος στόχος, εμπάσχευτος, των ηγεμονικών δυνάμεων της δύση mm -hmm. είναι η αλλαγή καθεστώτος του Ιράν. Mm -hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι εσχάτως βγήκε και ο Ιρανός πρίγκιψ για να μας πει τα δικά του. Ε, βγήκαν, γίνανε και κάποιες διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά εδάφη, ο του καθεστώτος του ΣΑΧΙ. Ναι. Δεν είναι τυχαίο όλα αυτά. Επίσης, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο Ιράν υπάρχουν εθνότητες, υπάρχουν ΑΖΕΡΙ, μεγάλη εθνότητα, ολόκληρη επαρχία που ονομάζεται ΑΖΕΡΜΑΤΖΑ, υπάρχουν Κούρδοι, υπάρχουν Βελούχοι. Υπάρχουν δηλαδή εθνικές μειονότητες, οι οποίες κατάλληλα υποκινούμενες μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικότατα ανατρεπτικά κινήματα στο εσωτερικό του Ιράν και με δεδομένο και το τελευταίο γεγονός το που διήρκεσε σε 44 ημέρες έτσι, mm -hmm. ε, με την δολοφονία της κοπέλας η οποία δεν φορούσε σωστά το τσαντόρ ε, αντιλαμβάνεστε ότι εκδηλώθηκε μια δυσφορία του πληθυσμού απέναντι στο καθεστώς την οποία οι δυτικοί δεν θα αφήσουν ανεκμετάλλευτη, θα τη χρησιμοποιήσουν mm -hmm. άλλωστε το Ιράν Είχε ξαναγίνει αντικείμενο αναλόγων ανατροπών. Παραδείγματο χάρη, σα θυμίζω το 1953 την ανατροπή του Μοσαντέκ. Ο Μοσαντέκ τι είχε κάνει, ο πρόεδρο τότε, είχε ε, εθνικοποιήσει τι ε, βρετανικές, τα βρετανικά συμφέροντα τη British Petroleum στο Ιράν. Πού στηριζόταν ο Μοσαντέκ, στηριζόταν στο μικρό κεντρό κόμμα του και στο Κομμουνιστικό Κόμμα ναι. Ιράν. Ε, άρα λοιπόν το βλέπετε πιθανό και αυτό είναι κάτι το οποίο... Τουλάχιστον το βλέπω ως στόχευση. Ναι, ως στόχευση. Ότι υπάρχει ως στόχευση αυτό είναι αναδιαφεσβήτητο. Mm -hmm. Τώρα είναι πολλοί όμως που υποστηρίζουν ότι το καθεστώς του Ιράν, εάν το αντιληφθεί αυτό, δηλαδή να αν αντιληφθεί... Το θα, έχει αντιληφθεί. Θα... Πιστεύετε ότι το έχει αντιληφθεί. Σαφέστατα. Αυτό είναι και το επικίνδυνο τη υπόθεση. Δηλαδή, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Επίση, συμφωνώ. Διότι Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν πως Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να πει αν η χώρα διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα πολύ ισχυρό όπλο, δηλαδή σε φάση πυρηνική ε, ισχύω. Κανεί δεν μπορεί Ο να κ. το Ο κύριο Γλίνκερ μα είχε ναι. πει πριν δύο μισή μήνε ότι σε ένα μισή μήνα, πριν δύο μισή μήνε, mm. το Ιράν μπορεί να διαθέτει πυρηνικό όπλο. Ναι. Εσχάτω από ρωσικέ πηγέ οι οποίες βγήκαν στο διαδίκτυο, πληροφορούμεθα ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή διαθέτει 180 κιλά σχάσιμου υλικού. Έτοιμο δηλαδή να μπει σε πυρηνικές κεφαλές. Ναι. Αυτά τα λένε ρωσικές πηγές. Ε, εγώ λέω το εξής. Εύχομαι πραγματικά γονατιστός να μην ισχύουν αυτά τα πράγματα. Και να μην έχει στα χέρια του πυρηνικό όπλα το Ιράν, να μην έχει Ακριβώς. κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Γιατί όπλα. η έννοια του μάρτυρα mm -hmm. στο Ισλάμ mm -hmm. είναι πολύ σημαντική. Μάλιστα. Και δεν μπορούμε αυτή την έννοια να την εξορθολογήσουμε. Δεν εξορθολογίζεται. Είναι θέμα πίστεω. Μάλιστα. Ε, Βεβαίω θα πει κάποιο εντάξει, και να έχει πώ θα φτάσει ε, το συγκεκριμένο όπλο, έτσι και σε πύραυλο, πώ θα φτάσει αν είναι το, ο στόχο του το Ισραήλ. Είναι ένα θέμα και αυτό. Γιατί και ακόμα και. Ένα να φτάσει φτάνει. Ένα να φτάσει φτάνει. Μάλιστα. Σε βαλιστικού πυράβλου μπαίνουν. Mm -hmm. Με έναν τέτοιο υπερηχητικό πύραυλο που διαθέτει το Ιράν, ένα να φτάσει φτάνει. Μάλιστα. Τώρα, οι Αμερικανοί. Έχουν πατήσει με δυνάμεις τους στη Μέση Ανατολή και φυσικά γνωρίζουμε ότι βρίσκονται και ήδη μέσα στο Ισραήλ. Και στην Δεν Κύπρο που και στο Τώρα, αυτό... Όχι, όχι, μα ναι. το δηλώνουν οι ίδιοι. Τι δηλαδή. μπορεί να σημαίνει αυτό, ε, θα ήθελα μια σύντομη απάντηση, γιατί είναι πολλοί που υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που έχουν μπει στο Ισραήλ ε, φαίνεται το παιχνίδι πια να περνάει περισσότερο στους Αμερικανούς για το πώς θα διαθετηθεί η κατάσταση στην, ε, στην περιοχή εκεί. Δεν θέλω δηλαδή, φαίνεται, μεταφέρω απόψεις ε, ναι, ε, ε, στρατιωτικών ναι, ναι, ναι. αναλυτών, ναι, ναι. οι οποίοι κάποιοι από αυτούς υποστηρίζουν ότι Θέλουν να ελέγξουν πιο πολύ το Ισραήλ οι Αμερικανοί με αυτό που κάνουν τώρα εκεί. Ε, το Ισραήλ προσπαθούν καιρό τώρα να το ελέγξουν. Πρώτα-πρώτα mm -hmm. ε, να ελέγξουν την εθνικιστική του πτέρυγα. Η, η πτέρυγα, η άλλη που υπάρχει στο Ισραήλ, ε, ελέγχεται σε ένα μικρό βαθμό. Mm -hmm. Γιατί τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι ακόμα και ο Γκάντς, mm -hmm. ο οποίος ήταν ο δημοκρατικός ε, πρόεδρος του Ισραήλ, και ο αντίπαλος του Νετανιάχου mm -hmm. πλέον έχει συμπλεύσει σε ό,τι αφορά τη γενική στρατηγική άμυνας του Ισραήλ απέναντι και στη Χεσμολά, και στη Χαμάς, και στους Χουτί, και στη Συρία, και στο Ιράν. Καταλαβαίνουν ότι είναι υπαρξιακοί οι λόγοι. Υπάρχει βέβαια ένα ποσοστό, το οποίο όλος περιέργως δεν, δεν, δεν εντοπίζεται μόνο στην αριστερά του Ισραήλ, δηλαδή αυτή που ε, εκπροσωπείται από τις εφημερίδες τη γενιότα Χρονόθ και τη Χάρετς mm -hmm. αλλά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι των υπέρ, υπέρ οι οποίοι θεωρούν παράνομο κατασκεύασμα το κράτος του Ισραήλ γιατί υπάρχουν και αυτοί γιατί, γιατί σου λέει αυτό το Ισραήλ είναι ένα υποκατάστατο ένα εξάμβλωμα του μεγάλου κράτους του Δαβίδ το οποίο μας υπεσχέθη ο Θεός και εσείς αρκείστε σε αυτό το κομματάκι το παράνομο, αυτό που υπερβαίνει την εντολή του Θεού και το θεωρείται κράτος. Εμείς είμαστε εναντίον αυτού του κράτους. Οπότε βλέπετε ότι και από την άκρα αριστερά του Ισραήλ και από την υπεράκρα αριστερά του Ισραήλ υπάρχει μια συμφωνία, ένα κοινό σημείο ότι αυτό το κράτος είναι παράνομο. Ναι. Και οι Αμερικάνοι τι... αυτό που είπατε ότι προσπαθούν να ελέγξουν... Προσπαθούν να ελέγξουν όσο μπορούν μέσω της αριστεράς. Mm -hmm. Αυτού του είδου την αντίληψη που διακρίνει την δεξιά του Ισραήλ, δηλαδή τώρα μιλάμε με γενικού τίτλου, ναι, ναι. ούτω ώστε να καταλήξουμε κάποια στιγμή σε ένα κράτο, στο two state solution, σε ένα κράτο, σε, μάλλον σε μια λύση δύο κρατών. Την οποία ε, παρεμπιπτόντω αυτό δεν αφορά γιατί κάνουμε ανάλυση τώρα και δεν παίρνουμε θέση, mm -hmm. αλλά εγώ προσωπικά την πιστεύω. Μάλιστα. Ότι πρέπει να γίνει μια λύση δύο κρατών. Mm -hmm. Το θέμα είναι το εξή. Ότι αυτή τη λύση των δύο κρατών πρέπει να τη θέλουν και οι δύο. Διότι κύριε Μαζάνη, το σύνθημα που επικρατεί και το επαναλαμβάνουμε και εμείς εδώ, χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνει, από το ποτάμιο στη θάλασσα. Από πλευρά Παλαιστινίων, Ιρανών mm -hmm. mm -hmm. Τι σημαίνει, Σημαίνει ότι από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο δεν πρέπει να μείνει ούτε ένας Εβραίο. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει το σύνθημα από το ποτάμιο στη θάλασσα. Είναι δυνατόν αυτό. Ναι. Ρωτώ. Είναι. Δεν είναι. Άρα λοιπόν τι ζητούν οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι το ζητούν και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι. Την λύση των δύο κρατών. Και μπορεί να λειτουργήσει αυτή η λύση των δύο κρατών. Αλλά το θέμα είναι ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή απομακρύνουν πάρα πολύ αυτή τη λύση πάρα πολύ. Βλέπετε ότι η δημοτικότητα του Νετανιάχου έχει ξεπεράσει το 50% αυτή ναι. τη στιγμή. Και γι' αυτό οι Αμερικανοί. Ναι, φαίνεται ότι προσπαθούν να κρατήσουν. Πιέζουν δηλαδή, ναι. να κρατήσουν ή ναι. να ελέγξουν ή να, μπο... να μην. Να, να μην... αλλάξει αυτή η νοοτροπία και να μην κλιμακωθεί περισσότερο. Ή να, μην μπορού... να μην φτάσει σε ανεξέλεγκτο επίπεδο. Ακριβώ. Και αυτό λοιπόν πιστεύετε ότι αρχίζουν και μεταφέρουν όλο και περισσότερε δυνάμει στην περιοχή. Ακριβώ. Εμεί θα πόλεμο... προστατεύσουμε τη χώρα σα, ναι, ναι, λένε ναι, 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 ναι. στου Ισραηλινού ναι. με, με αυτά τα συστήματα, αλλά κι εσεί περιοριστείτε. Καταλαβαίνουμε, λένε, mm. ότι πρέπει να απαντήσετε. Είναι η πρώτη φορά που δέχεστε επίθεση στο έδαφο. Αλλά σας. μην ξεφύγει. Αλλά πρέπει να λύσουμε το παιχνίδι. Μάλιστα. Άλλωστε ναι. να πω κάτι. Τα διατριτικά αυτά βλήματα, τα οποία πέσαν 80 για να σκοτώσουν τον Αστράλα. Στο Λίβανο έτσι. Ναι, έρχομαι στο Λίβανο. Τα j α ας πούμε, mm -hmm. τα παίρνουν από τους Αμερικανούς. Και έρχομαι τώρα και στο Λίβανο γιατί ε, μου δώσατε αφορμή στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Σμπολά. Ε, είχατε πει βέβαια, είχατε πει για τον πόλεμο αυτό ότι θα ξεκινήσει, είχατε πει ότι οι Ισραηλοί θα μπουν στο, στο Λίβανο. Βέβαια, σα είχα ακούσει να λέτε και θέλω να το πω αυτό δημοσίω και θα ήθελα μια απάντηση από εσά. Σα είχα ακούσει να λέτε για κατάρρευση των αγορών τότε, σε μια συγκεκριμένη εκλογή. Ακολούθησε η Μαύρη Δευτέρα. Ακολούθησε η Μαύρη Δευτέρα. Και μετά, mm -hmm. μέσω των επεμβάσεων των Αμερικανών, οι οποίοι κάναν πάντο δυνατόν για να το αποφύγουν, επήλθε μια αν θέλετε απορρόφηση του σοκ. Αλλά περιμένετε λίγο. Να περιμένουμε. Περιμένετε να δούμε. Mm -hmm. Έτσι. Είναι φυσικό ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Παραδείγματο χάρη να λάβουμε υπόψη ότι όντω ακολούθησε η Μαύρη Δευτέρα. Δεν ήταν λάθος. Ναι, πολλοί όμως δεν το χρέωσαν αυτό στον πόλεμο. Κοιτάξτε... Ε... Οι Οικονομικοί αναλυτέ, θα έλεγα. Ναι, οι οικονομικοί αναλυτέ ή οι άλλοι αναλυτέ, ξέρετε mm. ότι και αυτοί δεν θέλουν να πανικοβάλουν τι αγορέ. Ναι. Mm. Και δίνουν τι δικέ του εξηγήσει. Αλλά ε, δεν μου λέτε πού έχει φτάσει το βαρέλι αυτή τη στιγμή, Έχει φτάσει στα 80 δολάρια και. μάλιστα. Αυτό γιατί έγινε. Mm -hmm. Όταν οι οικονομικοί αναλυτέ έρχονται και λένε. Προσέξτε, το οποίο είναι ψεύδο. Θα σα το πω αμέσω πιο ψεύδο, λένε. Οι έγκυροι οικονομικοί αναλυτέ λένε ότι κοιτάξτε, αν χτυπηθούν ενεργειακέ εγκαταστάσει ε, στο Ιράν Φυσία. και χτυπηθεί το νησί Χαργκ, mm -hmm. θα έχουμε μείωση τη ημερησία προσφορά πετρελαίου κατά 3,5 εκατομμύρια βαρέλια. Το νησί Χαργκ, βέβαια, δίνει 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, αλλά υποθέτουμε ότι και το Ιράν λόγω δυσχεριών θα κόψει την παραγωγή. Πόση είναι η κομμένη παραγωγή, 3,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίω. Και συμπληρώνουν οι ίδιοι αναλυτέ, σοβαροί αναλυτέ. Αλλά η Σαουδική Αραβία θα προσφέρει αμέσω 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίω, θα αυξήσει τη δική τη παραγωγή για να καλύψει την έλλειψη αυτή του Ιράν. Πρώτο λάθο. Άλλο 3,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίω και άλλο 3. Γιατί 500.000 500 βαρέλια την ημέρα επί 365 μέρε κάνουν ένα ποσό. Δεύτερο, δεν μα λένε τι θα γίνει αν το Ιράν κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Δεν είναι λογικό να τα κλείσει. Από το ορμούζ όμω, ανάλογα από τι εκάστοτε παραγωγικέ συνθήκε, περνάει από το 20% μέχρι το 40% τη διεθνού τροφοδοσία πετρελαίου. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει τότε. Μάλιστα. Ωραία. Α το κρατήσουμε αυτό που λέτε. Α το κρατήσουμε. Για να έρθω και στο πολεμικό. Γιατί εγώ. εδώ είναι το θέμα. Mm. Δεν το λένε όμω, προσέξτε. Γιατί δεν το. Για να μην πανικοβάλλουν τι αγορέ. Μάλιστα. Είναι μια άποψη, την κρατάμε. Τη σέβομαι αυτή την, yeah. την προοπτική γιατί θέλω. Αλλά να λένε όμω ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο για να προετοιμάζονται οι αγορέ. Δεν είναι σωστή η μερική εντάξει, αναλύση. Ο πανικό όμω δεν είναι. Ναι, εντάξει, κάτι... ωραία, σύμφωνο. Στι αγορέ μπορεί να δημιουργήσει ναι, μεγάλη μπορώ, ζημιά. Μπορώ να το δεχτώ αυτό. Mm -hmm. Αλλά να μην βιαζόμαστε να λέμε ότι δεν υπάρχει και κλιμάκωση. Μα, σε Αυτό. Να, να έρθω στο, στο πεδίο τώρα τη μάχη και να σα ρωτήσω με αυτό να είναι η προτελευταία μου ερώτηση. Ε, αν πιστεύετε ότι το Ισραήλ θα δυσκολευτεί πολύ με τη Χεσμολά μέσα στο Λίβανο. Μέθοδο. Δηλαδή, δεν θα είναι, δε είναι ένα περίπατο για δεν... το Ισραήλ και δεν θα είναι σε εύκολο πόλεμο. Σαφώ και δεν είναι περίπατο. Mm -hmm. Σαφώ και δεν είναι εύκολο πόλεμο. Αλλά μέχρι στιγμή τι βλέπουμε, Ότι προχωρεί κανονικά. Ο σκοπό του Ισραήλ είναι να φτάσει στον ποταμό Λιτάνη. Δηλαδή, εκεί που ήταν. Mm. Όταν δηλαδή ο... Ο... η τότε Ισραηλινή κυβέρνηση είχε αποσύρει τα στρατεύματά της το 2006 mm -hmm. λέγοντας και βγήκε η απόφαση 1701 του Οργανισμού Εθνών και λέγοντας ότι εμείς φεύγουμε από τον κατεχόμενο Νότιο Λίβανο βάζουμε δίνουμε το δικαίωμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να τοποθετήσει την Ουνιφίλ είναι κάπου 7.000 στρατιώτες της Ουνιφίλ τους είδατε να κάνουν τίποτα μέχρι σήμερα επί χρόνια από τότε που έφυγε ο τελευταίος Ισραηλινός στρατιώτης από την περιοχή του Νοτιού Λιβάνου, έχει επανεγκατασταθεί η Χεσμολά. Ο όρος ήταν να μην επανεγκατασταθεί η Χεσμολά. Και όμως επανεγκατεστάθη. Και όχι μόνο αυτό, μετέχει και τις κυβερνήσεως του Λιβάνου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η Χεσμολά αυτή τη στιγμή είναι μέρος τη ναι. της λιβανικής διοίκηση. Mm -hmm. Λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή λοιπόν και μετά, έχουμε μία αλλαγή των νομικών συνθήκων που επέβαλε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και έχουμε ακόμη μια απόδειξη, και το λέω αυτό και για το Κυπριακό μας, της ανικανότητος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να τηρήσει τα συμπεφωνημένα για την ειρήνη. Μάλιστα. Άρα βλέπετε ότι ε, για το Ισραήλ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσει. Θα είναι δύσκολο. Να τελειώσει και βλέπουμε αυτό κάθε λίγο και λιγάκι και οι ειδήσει που έρχονται είναι ε, ε, 7 στρατιώτε mm -hmm. σήμερα, 3 αύριο, ε, ένα μεθαύριο και Το θα... βλέπετε να κρατάει χρόνια αυτό εκεί. Ε, όλα θα εξαρτηθούν από τι διεθνεί διπλωματικέ ενέργειε. Πρώτα πρώτα. Ποιο θα είναι ο επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα το κρατούμε. Θα, θα έχουμε, να συζητάμε. Δεύτε, λίγο, ού, να... καλά. Μετά. Δεύτερον, πώ θα λήξει το ρωσοουκρανικό μέτωπο, mm. ήδη βλέπετε ο Σόλτ θέλει ειρηνευτική διάσκεψη παρουσία τη Μόσχα. Μάλιστα. Ωραία, είναι πολλοί οι παράγοντε. Έρχομαι τώρα με το τελευταίο ερώτημα στα δικά μα. Έρχομαι λίγο και στη ναι, χώρα ναι. μα. Ε, και θέλω να σα ρωτήσω αν, κατά την άποψή σα, η χώρα μα λόγω όλων αυτών των εξελίξεων, όπω είναι τώρα, έτσι, όπως, με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, βρίσκεται ακόμα πιο κοντά, το τονίζω ακόμα πιο κοντά, σε κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Και αν θέλετε, μου αναφέρετε και κάποιους από αυτούς και να κλείσουμε με αυτό. Για τη χώρα μας, κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν. Κοιτάξτε, δύο είναι τα εμφανή. Mm -hmm. Το ένα είναι το μεταναστευτικό ρεύμα, mm -hmm. το οποίο mm -hmm. βλέπουμε ήδη να αυξάνεται, mm -hmm. έτσι αλλά χωρίς κάποιο αποτέλεσμα στη χώρα μας ακόμα. Ενώ ε, ξέρουμε ότι μπαίνουν ε, ε, μετανάστες από εκείνες τις περιοχές, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο πρόβλημα, ενώ δεν έχει γίνει κάτι το οποίο να... Δεν είναι από εκείνες τις περιοχές. Αλλά? Είναι από άλλες περιοχές. Όπως? Ε, είναι από τις γνωστές. Συρία, να, Αφγανιστάν κτλ. Mm. Εδώ θα έχουμε ένα αυξημένο μεταναστευτικό ρεύμα, το οποίο όμως παρουσιάζει το εξή αν θέλετε... Χαρακτηριστικό. Mm -hmm. Σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στο Λίβανο, οι Λιβανέζοι που φεύγουν είναι άνθρωποι με χρήματα. Mm -hmm. Δεν είναι φτωχοί. Άρα μπορούν να αγοράσουν. Πηγαίνουν να επένδυξ... στην Κύπρο α, και έχει ξανασυμβεί. Ναι. Και στην Κύπρο αγοράζουν, νοικιάζουν, επενδύουν. επενδύουν. Mm -hmm. ε, δεν είναι ευχάριστο βέβαια αυτό. Από την άποψη του ότι ξεριζώνονται οι άνθρωποι, φεύγουν από την παραγωγή. Σαφώ. Να πάμε όμω στους κινδύνου. Στον άλλο λοιπόν ναι. κίνδυνο, τον οποίο τον βλέπω, ε, αλλά και αυτόν τον κίνδυνο οι Αμερικανοί προσπαθούν να τον απομειώσουν, έχουν μεταφέρει α πούμε 5.000 στρατιώτε στην Κύπρο. Έχουν μεταφέρει συστήματα ε, αεραμήνη. Έχουν υπογράψει στρατηγική συμφωνία με την Κύπρο ούτως ώστε να την προστατεύσουν σε μία περίπτωση μεγάλης κλιμακώσεως. Τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Ότι όλοι, όλοι στην περιοχή θεωρούν τη μεγάλη κλιμάκωση πιθανή. Εγώ είμαι αυτός που κάνει λάθος. Όταν λέτε μεγάλη κλιμάκωση, για ε, μας το εξηγείτε λίγο. Δηλαδή ποιος η αναδύλωση... μεγάλη κλιμάκωση είναι η εξής, να ναι. σας την περιγράψω. Βάζουμε... Τις, ε, τις προϋποθέσεις ας υποθέσουμε ότι επειδή το Ισραήλ θέλει να έχει συμμάχους στη στρατιωτική επίθεση mm -hmm. τους Αμερικανούς Μάλιστα. κατά του κο... Ιράν λέτε κατά του Ιράν mm -hmm. κάνει το πρώτο κύμα mm -hmm. εναντίον του δικτύου των στρατιωτικών υποδομών αυστηρά. Mm -hmm. αυστηρά αφού τελειώσει το πρώτο κύμα των στρατιωτικών υποδομών mm -hmm. μετά Εάν το πλήγμα είναι άκρο αποτελεσματικό και φαντάζομαι ότι θα είναι λόγω της αμερικανικής ναι. συμμετοχής μετά μπορεί να αυτενεργήσει και να προχωρήσει. Λέω μπορεί. Μπορεί. Bold μπορεί. letters, ναι, 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 υπογραμμισμένο. Ναι. Έτσι, γιατί εδώ πρέπει να σαφές, προσέχω σαφές, και πώ αναπνέω. Σαφέ. Γιατί σαφές. με μένα ασχολούνται όλοι, δεν ασχολούνται με σαφές. κανέναν άλλον. Έτσι. Μπορεί να προχωρήσει λοιπόν. Μπορεί ναι. να προχωρήσει και σε πλήγματα ενεργειακών εγκαταστάσεων. Mm -hmm και σε πλήγματα πυρηνικών εγκαταστάσεων, ναι. αλλά μόνο του. Μόνο του το Ισραήλ. Ναι, από κει, αλλά για να γίνει αυτό, ξαναλέω, ναι. πρέπει το πρώτο κύμα που θα χτυπήσει στρατιωτικές υποδομές mm -hmm. με συνεργασία Βρετανών και Αμερικανών, που θα γίνει ουσιαστικά από την Κύπρο, έτσι, και από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα. Πρέπει να είναι άκρο αποτελεσματική. Ωραία. Εμεί που εμπλεκόμαστε εδώ, η Κύπρο που εμπλέκεται, που είναι ο κίνδυνο για την Κύπρο, εκεί, που είναι ο κίνδυνο για την χώρα. Εκεί, μας. εκεί λοιπόν είναι το ζήτημα του κατά πόσον μια παρεκτροπή αυτού του πλήγματο θα αναγκάσει την άλλη πλευρά, το Ιράν δηλαδή, το Ιράν, ναι, να χτυπήσει να και την χτυπήσει... στην Κύπρο. Ακριβώ. Με αυτή την έννοια. Με αυτή η την έννοια. Ναι. Εκεί όμω δεν θα μπορούσε να εμπλακεί η Ελλάδα. Σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί δεν είναι θα, θα εγγύητρια δύναμη. Θα μπορούσε να εμπλακεί κατά την άποψή Αφήστε σας. τι θα κάνει. Ναι. Φυσικά και δεν θα εμπλακεί γιατί την mm -hmm. Κύπρο την έχουμε ξεγράψει εδώ και καιρό. Άρα, το ένα κομμάτι λοιπόν είναι ναι. η υπόθεση ενό γενικότερου πολέμου εκεί να χτυπηθεί η Κύπρο. Άρα, η Ελλάδα είναι εγγύητρια δύναμη. Άρα, κανονικά θα έπρεπε να. θα, θα μπορούσε να αντιδράσει. Αλλά να αντιδράσει ω προ τι. Δηλαδή, αν χτυπήσει για παράδειγμα πολύ υποθετικά όπω μου το περιγράψατε. Ναι, ναι. Να χτυπήσουν την Κύπρο επειδή έχει αμερικανικέ βάσει εκεί. Ε, η του... Ελλάδα τι θα να αντιδράσει ω τι, ω μέρο μια γενικότερη επίθεση, Ναι, πρώτα, ναι πρώτα, αλλά όχι εναντίον του Ιράν. ω μέρο μια γενικότερη επίθεση. Ένα αυτό και δεύτερον, για να δούμε πώ θα αντιδράσει στο θέμα του διαλόγου με την Τουρκία, η οποία Τουρκία ανησυχούσα για την αλλαγή καθεστώτο στο Ιράν. Mm -hmm η οποία θα προέλθει από τα γνωστά κέντρα, mm -hmm. γιατί ανησυχεί, γιατί το Ιράν έχει γύρω στα 6 εκατομμύρια Κούρδους στο εδαφός του, μάλιστα. Mm -hmm. Ναι, αλλά έλα που η Τουρκία έχει 22 εκατομμύρια Κούρδους. Ο Ερντογάν θέλει αλλαγή καθεστώτων στο Ιράν όχι. όχι, δεν το θέλει. Ε, φυσικά δεν, δεν θέλει. Είστε σαφείς. Γιατί για να πέσει το καθεστώ, θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι εθνικέ μειονότητε. Αν κινητοποιηθούν οι εθνικέ μειονότητε και δει η κουρδική στο Ιράν, η φωτιά θα ανάψει και στο εσωτερικό τη Τουρκία. Και επειδή εσχάτω η στάση του Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ δεν έχει κάνει τρελού από χαρά του Αμερικανού, ανησυχεί και ο ίδιο ο Ερντογάν, γιατί και οι ίδιοι οι Ισραηλινοί του έχουν διαμηνήσει ότι αυτά που κάνει είναι η βάρος του, ανησυχεί σε τι, στο κουρδικό. Μπράβο. Εμείς όμως, όταν αποτελέσουμε μέρος με οποιοδήποτε τρόπο, πληροφοριακό, τακτικό κτλ., μιας γενικότερης αμήνης της νοτιοανατολικής Μεσογείου, <σχ> που έχουμε και καθήκοντα το κάνουμε, που θα πάει ο λεγόμενος ελληνοτουρκικός διάλογος. Ναι, είναι ένα ερώτημα που Και φαίνεται... αν ο ελληνοτουρκικός διάλογος δεν προχωρήσει, θα πρέπει η Ελλάδα να έχει μεριμνήσει να προστατεύσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μάλιστα. Είστε, είστε σαφείς για α, τους κινδύνους. Είπατε για το μεταναστευτικό και για αυτή την ε, ε, υποτιθέμενη εμπλοκή. Αν προχωρήσει, ναι. πώς μπορεί η χώρα μας να... Όλα αυτά Λέξει. είναι υποθέσεις. Τι οποίε όμως υποθέσεις που τις λέμε σενάρια πρέπει να τα κάνουμε, mm -hmm. όχι για κανένα άλλο λόγο, για να μην βιαστούμε στον ύπνο. Φαντάζομαι, φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα οποία ή μάλλον τουλάχιστον κάποια από αυτά τα οποία μας είπατε ή συζητήσατε τους προβληματισμούς σας σήμερα, κάποια από όλα αυτά σίγουρα θα βρίσκονται και στο τραπέζι... Ε, το θεωρώ... Επιτελών μας εδώ και στρατιωτικών θεωρώ... αλλά και α, της πολιτικής ηγεσία. Το θεωρώ παντελώ ανορθολογικό και τον... να μην βρίσκουν. Και των υπηρεσιών πληροφοριών που έχουμε στη χώρα μα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ σήμερα για την κουβέντα που είχαμε αυτή. εγώ ευχαριστώ αυτή. για τον κόπο σας Και νομίζω ότι θα ξαναγίνει μια τέτοια κουβέντα μετά από Έχουμε να κάνουμε <laughs> πολλέ ακόμα. Από λίγο καιρό Εύχομαι να μην έχουμε. Αλλά ναι. φοβάμαι ότι θα έχουμε. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα.